Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Ξεκινάει από μεθαύριο το κυρίως πιάτο της δουλειάς μας. Με ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Με έναν πολύ σκληρό αντίπαλο. Έχουμε στο διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μας για την προετοιμασία της ομάδας και με δεδομένο ότι φέτος η ομάδα έχει αρκετά νέα πρόσωπα, έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό ώστε να εμφανιστούμε με την καλύτερη απάντηση συνεργασιών και χημίας την καλύτερη δυνατή κατάσταση. Η ΑΕΚ είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, το ξέρετε όλοι, έχει ένα πολύ ισχυρό ρόστερ. Θα έλεγα ότι είναι η ομάδα η οποία ξεκίνησε από πέρσι να μικραίνει την ψαλίδα ανάμεσα στους δύο μεγάλους και τις υπόλοιπες ομάδες, από άποψη μπάτζετ τουλάχιστον. Και νομίζω ότι διαθέτει ένα πολύ δυνατό σύνολο και κάποιους παίκτες πολύ μεγάλης ποιότητας. Ήταν ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι, το οποίο νομίζω ότι με την παρουσία του κόσμου μας ανεβάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες μας. Συνεχίζει τραυματισμού και θα εκτιμολογούμενοι ύπαρξη, δεν γνωρίζουμε. Σας προβληματίζει καθόλου, γιατί δεν έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα της ομάδας που θα αντιμετωπίσετε και η αλλαγή της κάθε ομάδας. Κοιτάξτε, ναι, θα σας πω την άποψή μου γι' αυτό. Καταρχήν, σίγουρα δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστεί ακριβώς η ΑΕΚ. Ποιο ακριβώς θα είναι το ρόστερ της. Από την άλλη, να σας πω την άποψή μου για αυτό το θέμα. Καταρχήν, αντικαταστάθηκαν κάποιοι παίχτες. Ήρθε ο Ανοσίκε, θέση του Όρτον. Στην απώλεια του Κάρτερ υπάρχει και ο Καλαμπόκης. Δεν ξέρω τι γίνεται με Σάκοτα. Ο Κατσίβελης είναι ο μόνος σίγουρος που δεν παίζει. Κατά την άποψή μου, οι ομάδες που έχουν ένα βαθύ ρόστερ για ένα παιχνίδι, όταν το ρόστερ αυτό περιορίζεται και το rotation γίνεται πιο συρρυκνώνεται, για ένα παιχνίδι μπορεί να είναι και πλεονέκτημα. Για μια σειρά αγώνων βέβαια, αναμφίβολα είναι μειονέκτημα. Δεδομένου ότι η ΑΕΚ διαθέτει κάποιους πολύ καλούς παίκτες, νομίζω ότι για το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν νομίζω θα επηρεάσουν οι απουσίες της. Από εκεί και πέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς θα εμφανιστούμε εμείς, τι διάθεση θα έχουμε, τι ενέργεια θα βγάλουμε στο γήπεδο και με τι ποιότητα θα εκτελέσουμε ό,τι έχουμε σαν πλάνο να εκτελέσουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί μπορεί να είναι πλέον. Γιατί θα σας πω, όταν ένα παιχνίδι το παίζεις με 8-9 παίχτες ή 7-8, οι παίχτες αυτοί βρίσκουν το ρυθμό, νιώθουν την εμπιστοσύνη και όταν έχουν και μια συγκεκριμένη δυναμική μπορούν να είναι και πάρα πολύ αποδοτικοί. Σε μια σειρά αγώνων όμως, παραδείγματος χάρη μια σειρά play-off, αναφίβολα αυτό το μικρό συρρυκνωμένο rotation περιορίζει τα πράγματα. Έχει την προσέγγιση σας μετά το τελευταίο εθνικό παιχνίδι στην Τουρκία και ενώ του αγώνα με την ΑΕΚ. Πιστεύετε εμείς δηλαδή πιστεύετε ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη ομάδα. Κοιτάξτε, καταρχήν σε πρώτη φάση θα πρέπει να είμαστε συνεπείς σε κάποιους τομείς που όποιος και να είναι ο αντίπαλος, όποιο και να είναι το παιχνίδι, θα πρέπει να είμαστε σωστοί και συνεπείς. Έχει να κάνει με τα rebound, έχει να κάνει με το κλάσμα λαθών και assist, έχει να κάνει με τη συνέπεια που θα έχουμε στα ένα συναντίον ενός και στο πόσο πρέπει να κρατήσουμε τους παίχτες μας μπροστά μας, να μην δώσουμε χωρίς λόγο δημιουργία στον αντίπαλο. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι πολύ σημαντικό είναι το πόσο εύκολα και γρήγορα θα προσαρμοζόμαστε και για το συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά και σε κάθε παιχνίδι στα δεδομένα που θα εμφανίζονται στο εκάστοτε παιχνίδι, στο εκάστοτε μάτς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αριθμούς ό,τι αφορά την ετοιμότητα, το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας. Κοιτάξτε, λογικά με το χρονικό διάστημα, με το δεδομένο των καινούριων προσώπων, η δουλειά που έχει γίνει νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή, κατά τη γνώμη. Είμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο. Όμως ένα μάκρος ενός έτους, αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει τόσο μεγάλο δρόμο μπροστά και τόσο πολλά περιθώρια βελτίωσης και προόδου που θα πρέπει να είμαστε λίγο φιδωλοί. Πάμε με την καλύτερη δυνατή, με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στο παιχνίδι. Σίγουρα θα μπορούσαμε κάποια πράγματα να τα κάνουμε καλύτερα, αλλά νομίζω ότι αυτό θα έρθει με το χρόνο. Πόσο άδικο είναι
υπάρχει πρόκληση στο παιχνίδι, γίνει νοκάουτ. Και δεν αφήνω μόνο τον Άρη, γενικότερα. Για όλες τις ομάδες, ειδικά αυτές που έχουν στόχο. Άδικο δεν είναι. Άδικο δεν είναι με την έννοια ότι... Γίνεται πληστόρις, αλλά είναι άδικο για τις ομάδες αυτές. Είναι ένα νοκάουτ παιχνίδι. Εντάξει. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω, δεν υπάρχει αδικία με την έννοια ότι όλοι θα παίξουμε με όλους και είναι θέμα από εκεί και πέρα εμπιστοσύνης, πίστης, ψυχραιμίας, διαχείρισης στο να μπορείς σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς να είσαι συγκεντρωμένος, να είσαι ψύχρεμος, να ελέγξεις τα κακά σου, τα άσχημά σου βράδια, να μην ενθουσιάζεσαι υπέρμετρα όταν θα κάνεις κάποιες νίκες, γενικά να είσαι προσγειωμένος και να κινήσεις σε μια συναισθηματική οδό μέση. Ο Σάρης έχει έρθει καινούριους παίκτες ξένους. Έγινε κάποια δική προετοιμασία για να τους βάλετε στο κλίμα του συγκεκριμένου αγώνα? Έχει γίνει σε λογικά πλαίσια γιατί εντάξει, αφού γκράζονται τον παλμό της πόλης, ξέρουν ότι τον αντίπαλο, καταλαβαίνουν την επιβεβλημένη, μάλλον την αναγκαιότητα ενός νοκάουτ, τα δεδομένα ενός νοκάουτ παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα δεν μπαίνουμε σε μεγαλύτερες έτσι, σε άλλες διαδικασίες, γιατί μπαίνει για το θέμα του άγχους από ένα σημείο και μετά. Θέλουμε οι παίκτες να παίξουν το παιχνίδι μαζί με τον κόσμο, να αποδώσουν, να αισθανθούν καλά και να είναι αποτελεσματικοί. Κόστη μετά ξεκινάει ένας γολγοθάς αγωνιστικός με αυτό το παιχνίδι και 24 μέρες. Ο Οκτώβριος είναι πραγματικά ένας μήνας τρελός για εσάς. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να το διαχειριστεί αυτό η ομάδα, εσείς πνευματικά, σωματικά. Σίγουρα καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, σίγουρα και άλλη δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Αλλά πού θα επικεντρωθεί για να μπορέσει η ομάδα να βγάλει αυτό το πρόγραμμα ομαλά και με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες? Γιατί φέτος η Ευρώπη σας δίνει ένα μειονέκτημα στην Ελλάδα. Σίγουρα θα επηρεάσει την κούραση και τα ταξίδια, τα παιχνίδια. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα είναι δύσκολο, υπάρχουν διαδοχικά παιχνίδια. Ουσιαστικά από εδώ και μετά οι προπονήσεις μας με την έννοια της δουλειάς και το να βάλουμε κι άλλη ύλη τελειώνουν. Ό,τι γίνει από εδώ και μετά θα είναι σε επίπεδο βίντεο, προπόνηση σε χαμηλή ένταση και διαχείρισης από εκεί και πέρα συναισθημάτων και καταφάσεων στο εσωτερικό της ομάδας. Νομίζω ότι είτε είναι εύκολο είτε είναι δύσκολο, πρέπει να προσαρμοστούμε και να το διαχειριστούμε, να το αντιμετωπίσουμε και με οποιασδήποτε συνθήκες και οποιαδήποτε δεδομένα να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.